ίδιο χώρο. Η όνειρά μου, ρε παιδιά, ήρθε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εγώ το είπα και το έκανα, όπως βλέπεις. Πήραμε τη θέση των Αλκατράς. Φυσικά, πάνε. Ευχαριστώ πολύ και το κανάλι. Έγινε πολύ ωραίο. Μπράβο στο κανάλι. Να είναι καλά και τα παιδιά. Έτσι, παιδιά, τώρα η μουσική πρέπει να ταξιδεύει. Τώρα μιλάμε και βλακίες, παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά ήταν. Η μουσική με όμικρον γιώτα, η δική μας. Τι θα τα πούμε εμείς, θα τα πούμε τώρα μετά να πείτε κάτι και μετά να πούμε κάτι. Και... προς το παρόν είσαι ακόμα βασικός και πρώτος. Άκου λίγο. Οπότε σε αφήνω σήμερα να κάνεις ό,τι θες. Όπως έχεις καταλάβει, δεν κάνω ό,τι θέλω. Κάνει πάνω το κομμωτήριο κουμάντο. Εγώ δεν ξέρω γιατί ήρθα σήμερα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Θες να τα πούμε 2-3 και μετά άλλα 5-6-10 δικά σας. Τι νιώθεις. Χαρά το χαρά μα. Εκεί φτάνει. Χαρά μα. Έτσι. Ωραία, έλα να μιλήσουμε. Έλα, Στέλιο μου. Φέρε Στέλιο. Ο Στέλιος πια και μεταφορές. Τρέχεις Στέλιο περισσότερο φέτος, ε. Τι έχεις πάρει το καλοκαίρι. Μπράβο. Δες το παπαπαποχάδι. Μπράβο, ρε Στέλιο, ρε. Ωραία, και τελικά δεν ήρθε ο Θοδωρής, έκατσα μόνος. Έλα, αγάπη μου. Έλα, καλό. Με έχετε κάνει πολύ εργαλείο. Χορεύουμε, τραγουδάμε, παίζουμε κιθάρες. Όχι, είναι πολλά. Δηλαδή, πραγματικά, πρέπει να συζητήσουμε λίγο την αμοιβή μου, ε. Η αμοιβή σου θα είναι αδρή. Μα δεν στη ωραία λέξη, α, ε. Δεν είναι τυχαίο. Στέλιο. Α, κάτσε τώρα, ναι, Στέλιο, είπα τη λέξη αδρή. Δεν είναι. Πολύ ωραίο. Πες μου λίγο αρχικά πώς πήρες την απόφαση να κάνεις αυτή την συνεργασία έκπληξη μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι. Πώς σου ήρθε έτσι να συνεργαστούμε, γιατί. Κοίταξε. Επειδή κατηγορήθηκα λίγο πριν από το σταρόβα. Κατηγορήθηκες. Τι είπε, δεν άκουσα. Κατηγορήθηκα ότι η φωνή μου δεν πρέπει να τραγουδάω καθόλου. Μου λέει είναι χειρότερη. Μήπως ζηλεύει. Το νιώθω, αλλά ήθελα να το πει ένας τρίτος. Όχι, όχι. Κοίταξε, εγώ πρέπει να σου πω ότι όταν ήρθε στο στούντιο να γράψουμε. Γιατί αρχικά να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Από την αρχή του. Αυτό που είδατε στην αρχή ήταν να λίγο σας καψουρέψαμε για ένα τραγούδι που έρχεται. Παρασκευή θα υπάρχει. Πότε θα κάνουμε release. Release θα κάνουμε Παρασκευή, Νίκο μου, να ξέρεις. 17. Ναι, τόσο, 17. Να το 17, release. Μα δες το τι ωραία. Μα τι ωραία. Αυτό το ονειράμα Νίκος Μουτσινάς δεν το είχα δει. Ανάποδα το ήθελα. Δεν μου άρεσε. Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Happy song, happy song είπαμε. Ναι, γιατί εκεί η περίοδος. Καθόλου happy. Οπότε λίγο το χρειαζόμαστε. Και όταν λέει, όταν έχει πάρει από κάτω. Τέλος πάντων, πρέπει να πούμε ότι. Όταν ήρθε στο στούντιο, ήσουν τόσο μελετημένος, τόσο σωστός. Δηλαδή, με. Εσύ τι περίμενε, ότι θα έρθω και θα ήμουν τρία. Ρε, παιδί μου, όχι, εντάξει, δεν πάβει να έχει πολλά ταλέντα, αλλά ξέρουμε ότι είσαι πολύ καλός παρουσιαστής, εκπληκτικός ηθοποιός. Στο τραγούδι είναι κάτι που το δουλεύει, από ό,τι βλέπω. Όχι, πιστεύω ότι. Στέλιο δεν έχω. Ο Στέλιο δεν μπορεί να παίρνει ένα. Ο Στέλιο θα μείνει από καρδιά πάνω, δεν ξέρω, δίνεται. Εγώ πιστεύω ότι στο τραγούδι δεν έχω να το πάω κάπου αλλού, γιατί είναι και η χώρα η συγκεκριμένη Ελλάδα, που την αγαπώ, είναι η χώρα μου. Mm. Αλλά δεν μου δίνει κάτι περισσότερο. Ενώ, δηλαδή, στο επίπεδο που είμαι, θεωρώ ότι μπορώ να σταθώ. Εντάξει, κοίταξε. Τώρα με το διαδίκτυο μπορείς πολύ εύκολα να συνεργαστείς και στο εξωτερικό, ρε παιδί μου. Εκεί θα ανοίξει εμένα η δουλειά. Και από το διαδίκτυο νομίζω. Θα φύγω. Ειδικά με το μουστάκι τώρα. Και το αυτό, ναι. Η συναυλία που έγινε στο Τεχνόπολης έγινε χαμός. Δεν κατάφερα να έρθω γιατί είμαι ζών, το ξέρεις. Όχι, όχι, είχε συνέθλια. Εντάξει, είχα γενέθλια, ναι, αλλά και ήμουν με όλη την εκπομπή ότι θα ετοιμαστεί. Λογικό, δεν πειράζει. Για τα 10 πρώτα λεπτά της εκπομπής και τα 2 τελευταία τώρα. Όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω γιατί ετοιμαζόμουν, δεν το ήξερα. Αυτό ακριβώς. Απλά έμαθα ότι έγινε χαμός. Είναι πάρα πολύ καλά η αλήθεια. Ρε παιδί μου, με τον κόσμο. Το έχετε πολύ, πώς να σου πω. Είναι μια σχέση που είναι συγκεκριμένη, η οποία κρατάει. Πόσα χρόνια, Θοδωρή? Πρέπει να το πούμε, 21 χρόνια. Αυτό και βγαίνω. Από τα 10 έχετε ξεκινήσει από και πάλι δεν βγαίνει. Ξεκίνησα εγώ. Τι τώρα, για 2 χρόνια, ρε φίλε. Από τα 5 κάποιοι. 5. Έχετε σκεφτεί ποτέ, δεν ξέρω τι κάνετε. Όταν λέτε θα βγάλουμε έναν δίσκο, ας πούμε. Ναι. Τι συζήτηση γίνεται. Κάτι ταινίες που έχω δει. Mm-hmm. Όντως εννοώ. Ναι. Ψάχνετε αυτό που λέμε. Τον ήχο, τον καινούριο ήχο, ότι θέλουμε κάτι άλλο. Πώς είναι, γιατί εμείς όταν κάνουμε μια εκπομπή, ας πούμε, και λέμε θέλουμε να κάνουμε καινούργια, δηλαδή είναι καινούργια σεζόν, και λέμε να κάνουμε αυτό, να βάλουμε εκείνο. Σιγά σιγά καταλήγουμε, δεν βάζουμε τίποτα, κάνουμε. Αυτό που κάνουμε πάντα και είναι πετυχημένο. Πάμε λίγο έτσι, αλλά ενώ το ψάχνετε. Πώς είναι στη μουσική να πεις ότι το ψάχνω για ναι, κάτι διαφορετικό. Το ψάχνουμε λίγο, μωρέ. Δηλαδή για διάφορους λόγους. Αφενός υπάρχουν διάφοροι κύκλοι. Ας το πούμε της μόδας ή ηχοχρώματα. Οι τάσεις, ηχοχρώματα που κάποια στιγμή ανάλογα με τις φάσεις που περνάνε είναι λίγο πιο επίκαιρα ή πιο φιλικά στο ραδιόφωνο ή στο κοινό τέλος πάντων που στοχεύεις. Οπότε μοιραία το υπολογίζεις και αυτό. Η τεχνολογία επίσης δίνει πάντα στη μουσική
πολλές φορές νέες κατευθύνσεις και ορίζοντες ανοίγει. Οπότε πάντα το υπολογίζουμε αυτό. Και για εμάς τους ίδιους, ιδίως μετά από τόσα χρόνια και τόσες δισκογραφικές δουλειές, θέλουμε όσο για εμάς κυρίως να μην επαναληφθούμε. Okay. Οπότε χωρίς να χάσεις το χαρακτήρα σου, να μην γίνεις κάτι άλλο. Ναι, δεν θες να γίνεις κάτι άλλο. Ενδεχομένως να πειραματιστείς λίγο, να διανθίσεις ενδεχομένως την παλέτα των μουσικών σου χρωμάτων. Ό,τι ωραίο. Στέλνει δηλαδή, δηλαδή τώρα... παλέτα μουσικών χρωμάτων. Πολύ καλό, έχει δεν ακούγονται τέτοιες ώρες. Έχει ανέβει το επίπεδο, πρέπει να πάει βραδινή εκπομπή. Η εκπομπή είναι βραδινή. Έτσι, μπράβο φίλος λέει άλλος. Ναι, θέλει άλλη, δεν θέλει να μεγαλώσει το παιδί της Ξανθιά και βράδυ και μεσημέρι. Άμα είναι δώστο μου. Μόνο βράδυ λέει η άλλη. Η κοπέλα είναι νυχτόδια ή πάνω. Τώρα που θα αναλάβω εγώ την εκπομπή θα την πάμε βράδυ, παιδιά. Άντε, μπράβο Θοδωρή, καλή επιτυχία, εγώ δίνω σκυτάλι. Εγώ δίνω και κάνω μια τουρνέ δίνω με τα παιδιά. Και εγώ να πέντε λαμπερά αγόρια σε σένα. Μα ευχαριστώ έτσι, πάρα πολύ. Έτσι. Είναι πολλά τα λαμπερά αγόρια πια στην εκπομπή. Άρα λοιπόν έγινε τώρα αυτή η συναυλία. Τώρα το χειμώνα τι. Κοίταξε, το χειμώνα ακόμα είναι λίγο θολό το τοπίο. Γι' αυτό ρωτάω. Νιώθω ότι κάτι θα γίνει. Απλά κάτι ακόμα καλό. Κάτι καλό. Δηλαδή ωραία, θα λειτουργήσουν οι χώροι. Περιμένουμε λίγο οδηγίες σε σχέση με τις χωρητικότητες. Με εμβολιασμένους, αναβολίες. Αυτό που δεν μπορείς να σηκωθείς να χορέψεις ενώ έχεις πάει μέχρι εκεί. Ναι, δεν θα είναι λίγο δύσκολο. Θα είναι λίγο δύσκολο και θα είναι και κάποια μαγαζιά θεωρώ ότι με βάση τη χωρητικότητα μπορεί να μην έχουν και τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν γενικά στο να ανοίξουν. Γιατί μπορεί να μην τους βγαίνουν τα έξοδα. Βέβαια. Άρα θα το βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας. Για τους μεγάλους χώρους έχω ακούσει ότι θα ανοίξουν. Περιμένουμε, έχουμε κάνει και εμείς τις επαφές μας. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή μόλις καθαρίσει το τοπίο θα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Να με ενημερώσεις, να έρχομαι σαφώς, να λέω 5 λεπτά γιατί είναι και μεγάλο. Είναι σαν να έχω κάνει 2 τραγούδια στην εργασία. Εντάξει, πρέπει, το τραγούδι τα πρέπει να το ακούσετε. Πρέπει να το ακούσετε. Όχι, δεν την κατάλαβε ο άνθρωπος. Είναι καλοπροαίρετος. Κοίταξε, που αλλάξαμε τη σειρά, δεν κατάλαβε. Μπράβο. Ο καλοπροαίρετος δεν το είδε, λέει τι ωραία. Στείλτε του και το τιμολόγιο της παραγωγής. Πολύ ωραία. Και είναι Νίκος Μουτσινάς, τον Ιράμα Νίκος. Πάρα πολύ ωραία τα πάμε. Παρακαλώ. Άμα κάνουμε κάποιο κλείσιμο, ενώ σαν μπάντα πια, γιατί ανήκω σε εσάς, έτσι, ανήκεις, ένα κομμάτι μου, ανήκω, πείτε μου ποια μέρα σας βολεύει, θα έρχομαι εγώ, θέλω το τραγούδι μου, αυτό και θα φεύγω, δεν θα κάνω ενόχληση. Το μισό πρόγραμμα θα είναι. Το μισό πρόγραμμα. Απολαμβάνουμε στον Ιρά μας, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην πρεμιέρα. Είσαι ευχαριστώ. Γουράκι, το ξέρεις. Ελπίζω ναι, να παραμείνω το γούρι σου. Με την καλή είναι το γουράκι, γιατί κατά πρώτο το γουράκι το λέμε αλλιώς. Είσαι το γούρι, όλο είναι πάνω σε ό,τι και να γίνει αύριο. Άφησε το τηλέφωνο σε ανοιχτό. Εγώ δεν χαιρετάω ακόμα. Εμένα θα κυνηγάει έλκυνες. Να χαιρετήσω και να μείνουμε πάνω εκεί, γιατί και εγώ τώρα σπίτι θα έλεγα σκάσε 2 λεπτά να τραγουδήσουν οι άνθρωποι. Πολύ ωραία. Άρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε κεφάτοι. Σήμερα έχει πρεμιέρα και... κάτι ξανά ψήνεται. Μεγάλη χαρά του καναλιού. Δεν είναι τέτοιο άνοιγμα, έχει να γίνει χρόνια. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ονειράμα. Τα λέμε αύριο εδώ στις 3 γιατί. Για την παρέα! Ρε πώς γίνεται και είστε η καλύτερη παρέα. Γεια σας. Δικό σας. Να το τι ωραίο το πέρασα. Τώρα όλο δικό σας. Μ' απέλυσαν απ' τη δουλειά, με χώρισε η γυναίκα μου. Έχασα στο κίνο δανεικά και πώς τα δίνω. Το νίκη ρέει χρέη, η ζωή μου παραπέει. Αμέτρητοι λογαριασμοί και λάθος υπολογισμοί. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά στην Αττική τα απόγευμα. Για πυρός με στήρα πήρα κλείσει 80 ευρώ και στην καρδιά μου μες στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, σε δίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Χτυπάει το άγχος απ' τη μια, από την άλλη η καρδιά. Βραδύ καρδία, παίρνω χάπια για την αϊπνία. Σαν ταινία, βγάζει η πιστόλη εφορία. Σηκώνω τα χέρια, φωνάζω για φόνο. Τους λέω θέλω χρόνο, αφού χρόνια πληρώνω και... Σαν να μην φτάναν όλα αυτά στην Αττική τ' απόγευμα. Για πυρός με στήρα πήρα τις 80 ευρώ και
Πες την καρδιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, ξεδίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, μόνος ξεδίνω. Έτσι, καλό καλοκαιράκι, λίγο ακόμα καλοκαίρι το έχουμε, λίγο ακόμα καλοκαίρι. Πιο καυτός από ποτέ ο ήλιος καίει. Δώσε μου λίγη δροσιά, το σώμα λέει. Είσαι οπτασία, οριάζει φαντασία. Κι ένα θέλω δεν μπορώ να αντισταθώ. Πιο καυτά από ποτέ τα φιλιά σου. Βγαίνεις έξω από το νερό, τεινάζεις τα μαλλιά σου. Είσαι οπτασία, οριάζει φαντασία. Και να θέλω δεν μπορώ να αντισταθώ. Καλοκαίρι, μικρωμένα σε τόνια το μεσημέρι. Καλοκαίρι, το μαδισμένο σώμα σου με καλεί. Πες μου κάτι, φίλια από ήλιο κι αλάτι. Καλοκαίρι, κι εσύ το δώρο που μου την παίρει. Πιο καυτό από ποτέ το κορμί σου. Μου φωνάζει από παντού, είμαι δική σου. Τα μάτια κλείνω, δείψω και πίνω του μαυρισμένου σου κορμιού τα μυστικά. Καλοκαίρι, ιδρωμένα σε τόνια το μεσημέρι. Καλοκαίρι, το μαυρισμένο σώμα σου με καλεί. Πες μου κάτι, φίλια από ήλιο καλάτι. Καλοκαίρι, κι εσύ το χώρο που μου τη φέρει. Άιω, άιω. Τι είναι αυτό που σε ομορφαίνει? Τι είναι αυτό που από μέσα σου βγαίνει? Τι είναι αυτό που όλο καινούργια μου μαθαίνει? Πες μου τι είναι αυτό που με ξετρελαίνει? Όταν βρεγμένη το μαγιό σου μες στα μάξι φορούσες, τα όμορφα στο μπαρμπρίζα κουπούσες, γελούσες. Αν μπορούσες ποτέ να μην με ξυπνούσες από όνειρο που ζούσα και που ζούσες. Καλοκαίρι, μας καλά, στρωμένα σε τόνια το μεσημέρι. Καλοκαίρι, το μαυρισμένο σώμα σου με καλεί. Πες μου κάτι, φιλιά από ήλιο κι αλάτι. Καλοκαίρι, κι εσύ το δώρο που μου έχει φέρει. Καλοκαίρι, το δώρο που μου έχει φέρει. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, το δώρο που μου έχει φέρει.
Εμένα, άστονα.